Κυρίες, κύριοι, γεια σας. Σήμερα ο καλεσμένος μου στην συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε είναι ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση εδώ και 6 χρόνια. Από το 2014 είναι εκλεγμένος, συνήθως ήταν πάντα σε θέσεις ευθύνης. Είναι 40 ετών, οικογενειάρχης, ελεύθερος επιχειρηματίας και πολλά υποσχόμενος νέος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εδώ τα τοπικά. Δίπλα μου και απέναντί μου, μάλλον στο στούντιο 2 αυτή τη στιγμή, έχω τον κύριο Νίκο Κατανά, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Κατερίνης, εντεταλμένο στο πρόγραμμα Εστία, επίσης στο πρόγραμμα, εντεταλμένο στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ και βέβαια διοικητής της δομής προσφύγων στην Κάτω Μηλιά. Κύριε Κατανά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, που δεχθήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Να πούμε στον κόσμο και έξω ότι είμαστε σε δύο διαφορετικά στούντιο. Ναι, βέβαια. Ο κύριος Κατανάς είναι στο στούντιο 1, εγώ βρίσκομαι μακριά του και ο λόγος είναι για να μην φοράμε μάσκες και να μην φαίνεται άσχημα. Αποφασίσαμε να τα κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο στούντιο. Και τα τρία στούντιο βασικά. Δύο θα χρησιμοποιήσουμε από τα τρία εμείς, σε KWTV. Πώς είστε από υγεία? Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Έτσι, με την ευκαιρία του ότι είμαστε ακόμα στον Ιανουάριο, οπότε μπορούμε να ευχηθούμε. Βέβαια, 40 μέρες μπορούμε να λέμε χρόνια πολλά. Ναι. Δημοτικός σύμβουλος από το 2014 στα κοινά, με την πολιτική φαντάζομαι πολύ νωρίτερα. Από το 2014 σε θέσεις ευθύνης, σήμερα εκτός από απλός δημοτικός σύμβουλος, είστε πρόεδρος στα δημοτικά πάρκινγκ. Έτσι, τα λέω καλά. Ναι, την επιχείρηση, την ΑΕ. Εντεταλμένος στο πρόγραμμα Εστία και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Μάλιστα. Και επίσης είστε και διοικητής στην δομή της Κάτω Μηλιάς, στην δομή προσφύγων. Δομή φιλοξενίας προσφύγων της Κάτω Μηλιάς, ναι. Λοιπόν, ελπίζω μετά το τέλος ή στο τέλος τέλος πάντων αυτή τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε, κύριε Κατανά, να μας κάνετε σοφότερους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και για τους πρόσφυγες. Βέβαια. Και θέλω να σας τα ρωτήσω όλα όσα μπορώ, να μας κάνετε και... Με ειλικρίνεια. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. Είστε 6 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος. Πώς είναι αυτή η θέση? Δεν είναι μια εύκολη θέση βέβαια, γιατί κρίνεστε καθημερινά από τον κόσμο. Έχει πολλή δουλειά για όσους θέλουν πραγματικά να δουλέψουν και είναι μια θέση ευθύνης. Έτσι, ο κόσμος έχει ψηφίσει για να λύσει τα καθημερινά προβλήματα της πόλης, οπότε εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα, φαντάζομαι ότι έρχεστε και σε επαφή με πολύ κόσμο. Καθημερινά. Βέβαια. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας, να πούμε ότι έχετε φροντιστήριο. Ναι. Να πούμε, θέλω να καταθέσω λίγο και τη δικιά μου την, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νίκο, να καταθέσω και το δικό μου έτσι. Αυτό. Είχα τον πατέρα σου, τον αείμνηστο πατέρα σου, τον είχα καθηγητή στο σχολείο, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και βλέπω ότι και εσύ στα πατήματά του πηγαίνεις. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πες μου λίγο, δημοτικά πάρκινγκ είναι μια επιχείρηση του Δήμου, όπως περίπου και η ΔΕΙΑΚ και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πώς ακριβώς? Έτσι, σωστά. Είναι μια δημοτική επιχείρηση. Βέβαια, είναι λίγο διαφορετικό το καθεστώς. Είναι μια ΑΕ κερδοσκοπική, που έχει λίγο διαφορετικό καθεστώς από τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις. Παρά τα αυτά, είναι μια δημοτική επιχείρηση. Είναι μια δημοτική επιχείρηση. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι έχει και κέρδη. Ναι, έτσι. Σαφώς. Άρα τα κέρδη αυτά, από ό,τι μου λέτε και όπως μου περιγράφετε, πηγαίνουν στο Δήμο Κατερίνης. Ναι, κοιτάξτε. Στο πλαίσιο που μας επιτρέπει το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε να επιστρέφουμε τα κέρδη των δημοτικών πάρκινγκ του Δήμου Κατερίνης στο Δημότη. Δηλαδή, αντί να αποθηκεύονται σε εισαγωγικά αυτά τα χρήματα μέσα στην τράπεζα, προτιμούμε με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα το ότι τα δημοτικά πάρκινγκ εδώ και σειρά ετών είναι μέγας χορηγός των Χριστουγέννων, να συμμετέχουμε και να επιστρέφουμε τα χρήματα που ο ίδιος ο Δημότης δίνει στην επιχείρηση πίσω στο Δημότη. Έτσι έχουμε αναλάβει αρκετές δράσεις, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε συνδιοργανώσεις του Δήμου και όπου μπορούμε να είμαστε χορηγοί και να συνδράμουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και να το επαναλάβω, να επιστραφούν τα χρήματα στο Δημότιο. Πολύ βασικό. Βέβαια, τα χρήματα εκτός από το Ταμείο, να πούμε ότι επιστρέφονται και με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα τους
εργαζόμενους που έχετε εκεί πέρα, οι οποίοι είναι κυρίως ή μόνο δημότες, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε και εργαζόμενους στα δημοτικά πάρκινγκ και όχι μόνο αυτό. Συμμετέχουμε και σε πάρα πολλά προγράμματα του ΟΕΔ, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε και άλλους εργαζόμενους στα πλαίσια βέβαια που επιτρέπουν τα οικονομικά της δημοτικής επιχείρησης. Αλλά είναι μια επιχείρηση που θεωρώ ότι προσφέρει αρκετά στο Δήμο της Κατερίνης, όσο βέβαια υπάρχουν και οι δυνατότητες να γίνει αυτό. Είδαμε και το δελτίο τύπου πρόσφατα που αγοράσατε κάποια δίκυκλα και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεστε και για κάποια αυτοκίνητα, ηλεκτρικά κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα να πω την αλήθεια, ήμασταν τα δίκυκλα που πήραμε, ήταν μια χορηγία προς τη Δημοτική Αστυνομία. Θεωρήσαμε ότι η Δημοτική Αστυνομία και το Δημοτικό. Η Δημοτική Αστυνομία ανοίξει το Δήμο Κατερίνης. Όχι μόνο ανοίξει το Δήμο Κατερίνης, αλλά με τα δημοτικά πάρκινγκ ουσιαστικά υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, αφού οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας καθαρίζουν την πόλη από τα παράνομα παρκαρίσματα, με αποτέλεσμα οι δημότες να παρκάρουν στα πάρκινγκ. Οπότε επιστρέφουμε μετά το αντίτιμο, κατά κάποιο τρόπο, στο Δήμο που προσπαθεί να κρατήσει καθαρή την πόλη και το κέντρο της πόλης από το παράνομο παρκάρισμα. Μάλιστα. Μια κερδοφόρα λοιπόν η επιχείρηση αυτή. Τώρα, θέλω να τα αφήσουμε εκτός αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε για τα πάρκινγκ, αν έχετε εσείς κάτι. Θέλω μόνο κάτι που το έχουμε ανακοινώσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με δελτίο τύπου του Δήμου, ότι είχαμε πέρσι τέτοια εποχή ξεκινήσει τη διαδικασία για να δημιουργήσουμε 2-4 δημοτικά πάρκινγκ στο παραλιακό μέτωπο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Δυστυχώς, με την κατάσταση του COVID-19 που εντάξει, η καραντίνα η περσινή, ας πούμε, της περσινής άνοιξης ήταν πολύ χειρότερη από αυτή που βιώσαμε φέτος το χειμώνα, δεν μας άφησε να προχωρήσουμε, γιατί και οικονομικά πληγήκαμε σαν επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, φέτος ξεκινάμε πάλι την προσπάθεια και ευελπιστούμε το καλοκαίρι να έχουμε φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά σε αυτό το στόχο και αν έχουμε καταφέρει να λειτουργήσουμε, θα είναι ευχής έργο να το πετύχουμε. Πραγματικά, δηλαδή, προσπαθούμε πολύ δυναμικά να είμαστε τελειωμένοι το καλοκαίρι για να ελαφρύνουμε το παραλιακό μέτωπο από την άναρχη, από το άναρχο παρκάρισμα που υπάρχει εκεί. Δηλαδή μου λέτε ότι ενδέχεται μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε 4 ακόμα πάρκινγκ? Ναι, αυτό είναι ο στόχος. Σε δημοτικούς χώρους φαντάζομαι. Αυτό είναι ο στόχος, ναι, είναι σε δημοτικούς χώρους βέβαια. Και θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα δημοτικά πάρκινγκ Κατερίνης. Μπορείτε να μήπως να μας πείτε ποιες είναι οι περιοχές στην παραλία? Δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα, γιατί ακόμα ξέρετε, έχουμε βρει κάποια οικόπεδα. Δεν είμαστε σίγουροι αν κάποια από αυτά θα έπρεπε να γίνουν. Το συζητάμε και με συγκοινωνιολόγους ποια είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά το κοιτάμε, είναι κάτι που είμαστε ωραία, από κοντά. Ωραία, δεν θέλω να σας πιέσω. Φαντάζομαι θα μας το πείτε ή θα μας το ανακοινώσετε και επίσημα όταν θα είστε έτοιμοι. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Πάμε λιγάκι στο πρόγραμμα Εστία. Ένα πολύ συζητημένο πρόγραμμα. Ένα πολύ συζητημένο πρόγραμμα. Για το οποίο έγινε λόγος και πρόσφατα, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Θέλουμε να μας εξηγήσετε καταρχάς τι είναι το Εστία 2. Ωραία. Λοιπόν, το Εστία 2 ή πλέον Εστία 2021 όπως λέγεται, είναι ουσιαστικά η εξέλιξη του Εστία 1 ή το ίδιο πρόγραμμα σε γενικές γραμμές. Αλλάζει όμως κάτι ουσιαστικό στο Εστία 2 σε σχέση με το Εστία 1. Το ουσιαστικό είναι ότι πλέον τη χρηματοδότηση παίρνει το Υπουργείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο τη διοχετεύει σε όποιον θέλει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μέχρι τώρα ήταν η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία η οποία χρηματοδοτούσε την κάθε οργάνωση, παύλα Δήμο, που ήθελε να υλοποιεί το πρόγραμμα. Τώρα πλέον η χρηματοδότηση έρχεται απευθείας από το Υπουργείο, αλλά η κεντρική χρηματοδότηση είναι από το Ταμείο ΑΜΙΦ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό είναι κάτι ουσιαστικό που έχει αλλάξει. Βέβαια, στην καθημερινότητα του προγράμματος και στο επιχειρησιακό κομμάτι του προγράμματος είναι πάνω κάτω τα ίδια δεδομένα. Οι Δήμοι τώρα που τους έχει δοθεί το δικαίωμα να αναλάβουν τη διαχείριση του προγράμματος Εστία 2, τι ρόλο παίζουν ουσιαστικά σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, η ευχή του Υπουργείου αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σιγά σιγά το μεταναστευτικό να φύγει από τα χέρια των οργανώσεων και των ιδιωτών και να περάσει η διαχείρισή του να περάσει τελικά στο δημόσιο.
Έχουν γίνει πάρα πολύ καλά βήματα από τη σημερινή κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη, όπως σας είπα, το ΕΣΤΙΑ, που είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία μέχρι τώρα τα διαχειριζόταν οργανώσεις, χωρίς δόλο, να μην κατηγορηθώ, έτσι, σε καμία περίπτωση, δεν μιλάμε για δόλο. Τα χειριζόταν όμως οργανώσεις, το κράτος δεν είχε ιδιαίτερο λόγο. Τώρα πλέον όλα τα χρήματα περνάνε μέσα από το Υπουργείο και η διάθεση του Υπουργείου ήταν να προτιμηθούν δήμοι. Όχι μόνο δήμοι, γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες, δημοτικές επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο θα ενδιαφερόταν να υλοποιήσει πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που ένας θεσμικός φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαίνει ότι θα υπάρχουν κέρδη στο Δήμο από το πρόγραμμα αυτό? Άμεσα κέρδη, με τον τρόπο που όχι. Άμεσα κέρδη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως έμεσα ωφέλη και αρκετά έμεσα ωφέλη, κατά με. Καταρχάς, ο Δήμος ξέρει πλέον ποιοι μένουν μέσα στα όρια του, πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, τι προβλήματα ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, πράγματα που μέχρι τώρα όχι ότι δεν τα γνωρίζαμε, γιατί και η περιχώρηση που τα είχε πριν, έτσι υπήρχε μια επικοινωνία με την περιχώρηση, αλλά θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό να διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι όλη αυτή την κατάσταση και να έχουμε πλήρη πληροφόρηση. Ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Μου λέτε λοιπόν, μισό λεπτάκι, ένα-ένα να τα πάρουμε το πράγμα. Μου λέτε λοιπόν ότι τα χρήματα που έρχονται δεν έχει άμεσο κέρδος. Δηλαδή, δεν λέμε, παίρνουμε παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 ευρώ ξοδεύουμε για το πρόγραμμα Εστία, 50 και οι υπόλοιπες 50 μένουν στο ταμείο. Όχι. Ό,τι παίρνουμε αυτό ξοδεύουμε. Έτσι. Απλά, ο τρόπος που το ξοδεύουμε, ότι τα ρίχνουμε μέσα στην αγορά δηλαδή. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που ήθελα να μείνω. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πλέον τον έλεγχο. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι άμεσα ή έμεσα πηγαίνουν στους δημότες, όχι στο Δήμο. Σαν Δήμο, σαν δημοτική επιχείρηση, μάλλον, γιατί πλέον το πρόγραμμα έχει περάσει τα δημοτικά πάρκινγκ, τα χρήματα πηγαίνουν άμεσα ή έμεσα στους δημότες, μέσω της μισθοδοσίας και μέσω των προμηθειών, που γίνονται σε τοπικό επίπεδο, σαφέστατα σε τοπικό επίπεδο. Μισθοδοσία, ακούω. Σημαίνει ότι προσλαμβάνεται και άτομα. Ναι, έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού κανονικά, έχει υπάρξει προκήρυξη, έχει προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό στις θέσεις που απαιτούνται, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, έχει να κάνει με ανθρώπους. Έχει να κάνει με επικοινωνία με ανθρώπους, χρειάζεται έμπειρο προσωπικό, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το υλοποιούμε χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα τόσο στο Δήμο όσο και στο Υπουργείο και κατ' επέκταση σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Μου λέτε λοιπόν ότι αυτά είναι τα δύο βασικά ωφέλη από αυτή την ιστορία. Τι γίνεται με τους πρόσφυγες? Λοιπόν, έρχονται συνεχώς, αυτό ναι, σημαίνει ότι θα έρχονται συνεχώς πρόσφυγες εδώ πέρα, ότι θα φορτωθούμε και άλλους πρόσφυγες, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη εκεί έξω. Πήραμε το πρόγραμμα Εστία, θα γεμίσει η Κατερίνη με πρόσφυγες. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για πρόγραμμα Εστία, όπως και για δομή, μιλάμε για θέσεις. Για θέσεις. Τι σημαίνει λοιπόν θέση? Σημαίνει ότι όπως τη δομή έχουμε, θα συζητήσουμε και για τη δομή φαντάζομαι αργότερα, εννοείται, πιο αναλυτικά, βεβαίως. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς αναγνωρίζονται και αφού πάρουν τα νόμιμα έγγραφά τους πλέον, την ταυτότητά τους και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, είτε μετά βγαίνουν μόνοι τους στην αγορά εργασίας και προσπαθούν να ενσωματωθούν ενδεχομένως στην ελληνική κοινωνία, είτε αναχωρούν προς το εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θέλουν να αναχωρήσουν. Όταν λοιπόν μια θέση μένει καινή, αναπληρώνεται. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι, μειώνοντας τις μεταναστευτικές ροές, να καταφέρει σιγά σιγά να αναγνωρίσει αυτούς που πραγματικά πρέπει να αναγνωριστούν και να πάρουν προσφυγικό καθεστώς, να απελάσει όλους αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς και βέβαια σιγά σιγά η χώρα να μπει σε μια σωστή σειρά, γιατί όλη η ουσία δεν είναι το αν θα έχουμε 500 ή 600 θέσεις που θα ανακυκλώνονται. Όλη η ουσία είναι ότι όσο δεν έχουμε ροές, τότε όλες αυτές τις θέσεις σιγά σιγά θα κλείσουν. Σε μια περίοδο 5 ετών, 2 ετών. Εξαρτάται από κάποια πράγματα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μία άνω τελεία λίγο για να κάνω εγώ μια ανακυφαλαίωση και διορθώστε με αν έχω καταλάβει κάτι λάθος. Μεταφέρω απλά το αίσθημα του κόσμου και το ότι, με λίγα λόγια, μου λέτε ότι το πρόγραμμα Εστία δεν έχει να κάνει με την αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών στην πόλη. Όχι. Έχει να κάνει με τη διαχείριση των ήδη υπαρχών. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν σημαίνει λοιπόν ότι πήρε ο Δήμος το Εστία, άρα θα γεμίσουμε μετανάστες και θα γίνει εδώ. Σαφώς. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός από ό,τι μου είπατε, ο οποίος παραμένει σταθερός όταν φεύγουν κάποιοι,
γιατί παίρνουν τα χαρτιά τους. Αλήθεια, πόσο καιρό κάνει αυτή η διαδικασία να βγάλει κανείς χαρτιά? Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι καθυστερούσε. Υπάρχει κόσμος που έχει κάνει και περίπου 2 χρόνια, ας πούμε, να τελειώσουμε τη διαδικασία. Πλέον αυτή η διαδικασία έχει πάει στους λίγους μήνες. Αργεί πολύ, 2 χρόνια. Αργούσε. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον διαρκεί λίγους μήνες όλη η διαδικασία, από τη συνέντευξη μέχρι την έκδοση της απόφασης και αργότερα την έκδοση των εγγράφων, των νομοποιητικών εγγράφων. Και συνεχίζω λοιπόν, παίρνει τα εγγραφά του ο πρόσφυγας, η οικογένεια, τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί, και από εκεί και πέρα πρέπει να φύγουν από τις δομές. Έτσι, και είτε να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία, είτε να πάνε κάπου αλλού, είτε να φύγουν στο εξωτερικό. Έτσι ακριβώς είναι. Από την πείρα σας μου λέτε όμως ότι οι περισσότεροι από αυτούς προσπαθούν να φύγουν εκτός Ελλάδος. Ναι. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί που μένουν. Και είναι λογικό. Η χώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει κάτι να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους μετά από την αναγνώρισή τους. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ανεργία. Οι ίδιοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την ανεργία. Αυτό θα έλεγα. Δεν είχα προσφέρει σε εμάς που θα γίνει. Έτσι ακριβώς. Άρα και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν. Και ξέρετε, επειδή εδώ και χρόνια υπάρχουν μεταναστευτικές ροές, όχι στο βαθμό που ζήσαμε την τελευταία πενταετία, αλλά εδώ και χρόνια υπήρχαν μεταναστευτικές ροές προς τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι όλοι, λίγο πολύ, έχουν κάποιον στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Αγγλία, έναν ξάδερφο, έναν αδερφό, πατέρα, φίλο, κάποιον έχουν που ήδη τους περιμένει για να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν ενδεχομένως εκεί. Μάλιστα. Να τονίσω και κάτι, αυτό που επειδή το συζητήσατε πριν. Οι θέσεις είναι για ετούντες άσυλο. Όταν κάποιος αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή απορριφθεί, δεν δικαιούται να διαμένει ούτε στο πρόγραμμα εστία, ούτε στη δομή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αναχωρήσει. Σε περίπτωση που έχει αναγνωριστεί. Να αναχωρήσει προς τα πού? Αν έχει αναγνωριστεί, πρέπει να κανονικά να συνεχίσει την πορεία του, έτσι, να βρει μια δουλειά, να επιβιώσει μόνος του, να προσπαθήσει να ενσωματωθεί ή να αναχωρήσει για το εξωτερικό. Σε περίπτωση που είναι απορριπτική η απόφαση, ασκώντας, έχουν κάποια νόμιμα δικαιώματα, ας πούμε, μπορούν να ασκήσουν μια έφεση οτιδήποτε, αλλά συνήθως η κατάσταση είναι ότι πρέπει να επιστραφούν στη χώρα από την οποία ήρθαν. Και έχουν γίνει ήδη αρκετές επιστροφές. Μέχρι να φτάσει στο σημείο αυτό, να πάρει τα στοιχεία του και να αναχωρήσει, ωστόσο πληρώνεται, πώς θα το πω, συντηρείται, συντηρείται. Ναι. Αυτός και η οικογένειά του από το πρόγραμμα εστία. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα εστία καλύπτει τη στέγαση. Έτσι, καλύπτουμε τη στέγαση. Τη σίτηση είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάλι υπάρχει χρηματοδότηση για τη σίτηση, απλά είναι άλλο ταμείο ευρωπαϊκό και δεν έχει καμία σχέση το πρόγραμμα εστία με αυτό. Είναι αλήθεια αυτά τα ποσά που ακούμε, τα τρελά τα ποσά που ακούμε για τους πρόσφυγες? Γιατί καταλαβαίνω μάλλον γιατί ποσά. Θέλετε να μου αναφέρετε ένα ποσό, γιατί... Θα ακούω για 1.000, 2.000, 1.500, 700, 800. Έχω ακούσει και άλλα. Και πιο χαμηλά θα σας πω ότι έχω ακούσει για 500 ευρώ το άτομο, για 400, σε καμία περίπτωση. Όταν σας λέω σε καμία περίπτωση, Το δηλαδή πώς είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινάμε από ένα ποσό περί των 90 ευρώ ο αρχηγός της οικογένειας, ο πατέρας, αν θεωρήσουμε μια τυπική οικογένεια, ας πούμε, από 90 ευρώ περίπου ξεκινάει ο πατέρας, και μπορεί να, και όσο αυξάνεται το πλήθος των μελών της οικογένειας, τόσο μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα των συγκεκριμένων ωφελουμένων. Άρα μια δεκαμελής, για να καταλάβετε, η οικογένεια, 2 γονείς με 8 παιδιά, υπερβολή απλά για να καταλάβουμε. 8 παιδιά. Έχει σαν παράδειγμα το λέω. Δεν είναι σε τέτοια κατάσταση όλοι, έτσι. Το λέω σαν παράδειγμα ότι θα φτάσει να παίρνει 400 με 500 ευρώ η οικογένεια. Όχι ο καθένας, έτσι, η δεκαμελής. Η εφταμελής κάπου εκεί είναι. Η πενταμελής μπορεί να παίρνει 400. Η τριμελής θα παίρνει 300. Ωραία. Αυτά είναι τα ποσά. Ανά οικογένεια όμως, προσέξτε. Ανά οικογένεια, όχι ανά άτομο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε τις αρμοδιότητες στο πάρκινγκ, μιλήσαμε για το πρόγραμμα εστία. Εγώ καλύφθηκα με αυτά που μου είπατε. Μου λέτε δηλαδή ότι όσα παίρνει από την ύπατη αρμοστία το κράτος, τα δίνει σε αυτούς που έχουν αναλάβει. Στην προηγούμενη περίπτωση στην Κατερίνη τα δίνει στο Δήμο Κατερίνης. Όχι από την ύπατη πλέον. Ο Δήμος Κατερίνης τα διαχειρίζεται, αν δεν κάνω λάθος. Η ύπατη έχει φύγει από το πρόγραμμα εστία πλέον. Από το Ταμείο ΑΜΙΦ της Ευρώπης πηγαίνουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και από εκεί καταλήγουν στις οργανώσεις και τους Δήμους και όλες τις οργανώσεις υλοποιούν το πρόγραμμα. Ο Δήμος δεν έχει κάποιο άμεσο κέρδος, απλά ένα από τα κέρδη που γνωρίζει και μπορεί να ελέγξει, μου είπατε, και τον αριθμό και
την κατάσταση και την ποιότητα όλη αυτή. Mm-hmm. Και το δεύτερο, κάποιες προσλήψεις και κάποια χρήματα από κάποιες αγορές, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, κάντε και αγορές. Δηλαδή, ένα air conditioner, μια κουζίνα. Και ένα air conditioner και πετρέλα χρειάζονται και οτιδήποτε χρειάζονται. Σκεφτείτε ότι είναι 100 σπίτια μέσα στην πόλη. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα ότι 100 σπίτια έχουν κάποιες ανάγκες, έτσι. Οι οποίες καλύπτονται σε ένα βαθμό από το εστία. Δεν καλύπτω 100%, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται από το εστία. Όλα αυτά είναι λεφτά που πέφτουν στην αγορά της πόλης. Και για μας αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα, ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε να χαθεί, και αυτά είναι και η άποψη του Δημάρχου, δεν θέλουμε να αφήσουμε να χαθεί ούτε μία δραχμή από προγράμματα που ενδεχομένως να μπορέσουμε να φέρουμε στο Δήμο Κατερίνης. Ό,τι λεφτά μπορούν να έρθουν και να πέσουν εδώ στην τοπική αγορά, θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε. Και μια που φτάσαμε στο σημείο αυτό, πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας με τα πρόσφατα γεγονότα ενός στο Δήμο με την παρέτηση του κ. Τσαμπέρα και όλα όσα γίνονται. Χθες, αν δεν κάνω λάθος ή προχθές, ανέφερε πως ο Δήμος Κατερίνης με το πρόγραμμα Εστία παίρνει και άλλες δομές στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί έτσι πώς το ανέφερε, ακούστηκε σαν να φέρνουμε από τη Θεσσαλονίκη μετανάστες στην Κατερίνη. Ξέρετε ότι μου το ρωτήσαν αυτό. Μου λένε, μάθαμε ότι θα πάρετε δομή από τη Θεσσαλονίκη να τη φέρετε στην Κατερίνη. Ναι, όχι, δεν είναι. Διευκρινίστε το λιγάκι, γιατί λοιπόν, νομίζω ότι χρήζει άμεσης εξήγησης. Όπως ακριβώς εδώ υπήρχαν κάποια σπίτια τα οποία έπρεπε να τα αναλάβει μια οργάνωση και αποφάσισε ο Δήμος ότι θέλουμε να είμαστε εμείς αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί το πρόγραμμα, έτσι υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε λοιπόν μια οργάνωση με την οποία ήρθαμε σε επικοινωνία και θέλει να αφήσει κάποια σπίτια. Κάποια λίγα σπίτια και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο μας ζητάει να συνεχίσουμε να προχωράμε με το εστία και μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά με αυτό, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη και έχουμε δείξει ακεραιότητα και στον τρόπο που το έχουμε χειριστεί το τελευταίο τρίμηνο που το χειριζόμαστε στην Κατερίνη, καταθέσαμε πρόταση για να αναλάβουμε και κάποια σπίτια της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει καμία σχέση με την Κατερίνη, δεν πρόκειται να φύγουν αυτά τα σπίτια από εκεί να έρθουν στην Κατερίνη. Είναι σπίτια τα οποία βρίσκονται εκεί και θα τα διαχειριστούμε εκεί. Και μάλιστα, κάποιοι άνθρωποι που θα χρειαστεί να διαχειρίζονται κάποια πράγματα, δηλαδή εργαζόμενοι, φαντάζομαι θα είναι Κατερινιώτες, δεν θα είναι Θεσσαλονικές. Σαφώς. Θα υπάρξουν και κάποιοι τοπικοί βέβαια που γνωρίζουν τον τρόπο, την κίνηση ας πούμε εντός της Θεσσαλονίκης και την αγορά, αλλά γενικότερα ο στόχος είναι ότι και πάλι ό,τι χρήματα δοθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που επεκτηνόμαστε στη Θεσσαλονίκη, πάλι θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά να έρθει έμεσα ή άμεσα στους δημότες της Κατερίνης, επαναλαμβάνω, μέσω μισθοδοσίας είτε μέσω προμηθειών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε τον κύριο Κατανά, δεν φέρνουμε άλλους μετανάστες από τη Θεσσαλονίκη εδώ. Μην ακούτε πυροτεχνήματα, τουλάχιστον πριν ρωτήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Απλά θα διαχειριστούμε κάποιους μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Από εδώ. Αυτό μας λέει ο κύριος Κατανάς. Και το κέρδος που υπάρχει από αυτή την ιστορία, σας αναφέραμε τα κέρδη που υπάρχουν από αυτή την ιστορία, ενώ από το πρόγραμμα Εστία. Τώρα, πάμε λιγάκι να σας εξετάσουμε. Νιώθετε λίγο σαν ανακρινόμενος, αλλά έτσι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι σε τηλεοπτική συνέντευξη, οπότε. Ναι, μου είναι λίγο δύσκολο. Φαντάζομαι να νιώθω άνετα. Ωραία. Κάνω μεγάλη προσπάθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι και την ιδιότητά σας ως διοικητής της δομή. Ναι. Τι ακριβώς κάνετε και ως διοικητής της δομής, κύριε Κατανά? Λοιπόν, καταρχάς αυτές οι δομές μέχρι τώρα υπάρχουν 32 δομές στην ενδοχώρα και 5 δομές οι οποίες είναι τα σημεία εισόδου, ας πούμε, τα kit τα λεγόμενα, όπως είναι στον Εύρο, όπως είναι στα νησιά, και υπάρχουν και 32 δομές της ενδοχώρας. Μέχρι τώρα αυτές οι δομές δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο καθεστώς για το πού είναι. Άλλες ανήκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης, άλλες ανήκαν στο στρατό, άλλες ανήκαν εδώ και εκεί. Τι αποφάσισε λοιπόν το Υπουργείο, κατ' εμέ και πολύ σωστά έπραξε? Δημιούργησε δομές επίσημα του Υπουργείου. Όλες πλέον αυτές οι δομές έχουν περάσει τη διαχείριση του Υπουργείου. Και αποφάσισε κάποια στιγμή ο Υπουργός και η ομάδα του ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διοικητές, πρόσωπα αναφοράς δηλαδή, σε κάθε δομή. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα, όταν συνέβαινε κάτι, δεν υπήρχε ένα πρόσωπο αναφοράς. Υπήρχαν μέσα ένας έως κανένας υπάλληλος του Υπουργείου, κάποιες οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζαν ας πούμε, το συγκεκριμένο site, υπήρχε ο στρατός που ο στρατός όσο να είναι δεν μπορούσε να παρέμβει επιχειρησιακά στις δομές αυτές. Τα ζήσαμε και στην Πέτρα στη δική μας δομή που είχαμε την προσωπική, τα ζήσαμε στη Χράνη, επικρατούσε μια δύσκολη κατάσταση, οπότε έπρεπε να οργανωθεί και να υπάρχει μια δομή με προσωπικό και με πρόσωπο αναφοράς. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν αναφορά σε κάθε δομή είναι πλέον ο αντίστοιχος διοικητής.
Μάλιστα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι και η κυβέρνηση έχει κάνει μια πολύ, έχει μια πολύ καλή προσέγγιση στο θέμα του μεταναστευτικού. Και ο κύριος Κουμουτσάκος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τις διεθνείς σχέσεις κυρίως, έχει ανοίξει νέους δρόμους επικοινωνίας και έχει κάνει νέα βήματα στην Ευρώπη όσον αφορά το προσφυγικό, με πλέον σοβαρό ύφος. Τώρα έχει μπει η κυρία Βούλτεψη, η οποία θα αναλάβει το κομμάτι της ένταξης στο Υπουργείο, το οποίο είναι ένα μεγάλο στοίχημα και μια μεγάλη πρόκληση, αλλά θεωρώ ότι θα πετύχει γιατί είναι αξιολογότατη. Και ο κύριος Μηταράκης είναι ιδιαιτέρως επιχειρησιακός. Δηλαδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Έχει πραγματικά συμμετέχει ο ίδιος πάρα πολύ σε όλο αυτό που εκτελεί το Υπουργείο και είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι το έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά. Άρα γίνονται βήματα, σοβαρά βήματα και έχουμε πετύχει και πάρα πολλά. Και να το αναφέρω ότι διάβασα και την τελευταία ανακοίνωση, την ανήρτησα και στον προσωπικό μου λογαριασμό στα social media, που έχουμε μείωση ροών κατά 80% μέσα στο 2021. Μείωση ροών κατά 80%. Έχουμε αρκετές χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα. Δεν διαφωνώ, αλλά εδώ ακριβώς είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτή τη στιγμή όταν μειωθούν οι ροές, σιγά σιγά αδειάζουμε. Δηλαδή το να αδειάζουμε, άκουγα ας πούμε ότι πρέπει να αδειάσει η Μυτιλίνη. Συμφωνούμε, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αδειάσει η Μυτιλίνη. Το θέμα όμως, το να αδειάσει και να γεμίσει σε ένα χρόνο, δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να αδειάσει, αλλά να έχουν σταματήσει και οι ροές. Καλά, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Έτσι, εξωτερικής, ναι, είναι περισσότερο κεντρικής πολιτικής. Και εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικής Τουρκία και έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε με Τουρκία κλπ. Έχει δείξει δεν θέλω να πλατιάσουμε βέβαια εδώ. Λίγο κάτι να πω. Ισχύει αυτό που είχε αποφασιστεί πριν από χρόνια ότι το ποσοστό ανά κάθε νομό αναπληθυσμό εννοώ. Ναι, ναι, υπάρχει το 1%. Υπάρχει το 1%. 1% λοιπόν. Για την Πιερία τι σημαίνει? Είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι. Ναι, ναι, σαφώς. Αυτή δηλαδή, στιγμή, τι έχουμε. Σαν Δήμος Κατεύθυνσης έχουμε 1.000 άτομα. Έχουμε 300 κάτι στη δομή και 600 κάτι μες στην πόλη. Σύνολο είναι περίπου 1.000 άτομα. 300 έχουμε μέσα στη δομή και 600 έξω στην πόλη. Λίγο παραπάνω από 300 και λίγο παραπάνω από 600. Περίπου. Άρα, να τα πούμε, έχουμε 1.000 άτομα. Και άρα, όπως είπαμε πιο πριν, όταν φεύγουν κάποιοι, έρχονται κάποιοι άλλοι. Ναι, ανακυκλώνεται. Ανακυκλώνεται ο πληθυσμός. Από αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν, δεν έχετε μετά καμία σχέση εσείς μαζί τους? Όχι, όχι. Από δεν τους καταμετράτε από... δηλαδή μέσα στους 600 ή στους 900? Όχι, όχι. Κυρίως αυτοί μετακινούνται στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου έχουν υποστηρικτικό δίκτυο. Έτσι. Από τη στιγμή που κάποιος θα φύγει από τη δομή, πλέον έχει τα ίδια, αν έχει αναγνωριστεί σαν πρόσφυγας βέβαια, έτσι, έχει περίπου τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη. Άρα δεν μπορείς να το απαγορέψεις, ούτε να μείνει εδώ, ούτε να πάει παραπέρα, πλέον είναι ελεύθερος. Αλλά συνήθως μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο από ομοθνείς και υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες κλπ. Ναι. Να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Εδώ, ότι και στη δομή, αλλά και επειδή αναφέραμε ήδη το εστία, να πω ότι στο πρόγραμμα εστία στα σπίτια πάνε ευάλωτες περιπτώσεις. Δηλαδή, οι ωφελούμενοι του προγράμματος εστία δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να είναι ωφελούμενο στο πρόγραμμα εστία. Πρέπει να είναι ευάλωτη περίπτωση. Τι σημαίνει ευάλωτη περίπτωση? Μία μονογονεϊκή οικογένεια, μία μάνα δηλαδή με δύο παιδιά παράδειγμα, μία γυναίκα μόνη. Να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να μείνει σε δομή για να είναι κοντά στον αστικό ιστό. Άρα, εδώ θα φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσετε και γι' αυτό. Αφορά το θέμα της ασφάλειας. Ακριβώς. Γιατί λέγονται πολλά, έχουν γίνει καταγγελίες κατά καιρούς, οι άνθρωποι αυτοί, ξέρω εγώ, είναι περίεργοι, είναι, ξέρω εγώ κλπ. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει ασφάλεια? Είναι, λοιπόν, γνωρίζετε ποιος είναι, τι είναι και ανά πάσα στιγμή αν γίνει κάτι να μπορέσετε να βγάλετε μια άκρη ή να νιώθουν ασφαλείς οι καταργιώτες? Ναι, κοιτάξτε, και η δομή και το πρόγραμμα εστία δεν ήρθαν χθες στην Κατερίνη, έτσι, το ζούμε από το 2015, το εστία, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 πρέπει να ξεκίνησε. Η δομή σαν δομή συγκεκριμένη μπορεί να λειτουργήσει το 2017, αλλά μέχρι τότε είχαμε τη δομή στην Πέτρα, είχαμε τη δομή στη Χράνη και είχαμε την δομή πάλι στην Κάτω Μηνιά, αλλά ήταν λίγο παραπάνω, λίγο πιο άναρχη, δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι η άποψή μου είναι ότι υπάρχει ασφάλεια και υπάρχει πολύ ασφάλεια.
Γενικότερα, ο πληθυσμός, τόσο στη δομή όσο και το εστία, αποτελείται κυρίως από οικογένειες. Όταν κάποιος, εγώ θα προσπαθήσω να βάλω τον εαυτό μου στη θέση κάποιου από αυτούς. Όταν εγώ έχω την οικογένειά μου και ο στόχος μου είναι να πάρω άσυλο και να φύγω σε κάποια χώρα του εξωτερικού ή να ενσωματωθώ μέσα σε συγκεκριμένη χώρα που θα δεχτεί την αίτηση ασύλου μου, δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα που δημιουργώ γυρίζει μπούμεραγκ σε μένα και μου δημιουργεί θέμα στην απόφαση του ασύλου. Άρα γενικότερα δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει μια μικροκλοπή. Καθημερινότητα. Μπορεί κάποια στιγμή να μαλώσουν κάποιοι δύο άτομα μεταξύ τους. Ναι, εντάξει. Και στο λόφο, αν πάμε, που είναι κοντά στη μιλιά, ένα βράδυ δύο άνθρωποι μπορεί να μαλώσουν μεταξύ τους. Και μέσα στην πόλη, καθημερινά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Απλά παίρνει παραπάνω δημοσιότητα. Κάτι καταλαβαίνω τέτοιο. Τι μου λέτε. Έτσι. Αλλά. Κατ' εμέ δεν υπάρχει. Είναι φοβισμένος, τρομαγμένος, σαντισμένος και πρέπει. Και τα βλέπει λίγο διαφορετικά τέλος πάντων. Να γίνουμε για το ρωτισμό που τέλος πάντων έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Ξέρετε κάτι, είναι ένα πρόβλημα που έχει να προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί νομίζω ότι είναι ακριβώς. Καλά το τοποθετήσατε. Περισσότερο πιεσμένος ο κόσμος. Δηλαδή, όλοι βλέπουν ότι έχουμε ένα σωρό προβλήματα την τελευταία δεκαετία και ξαφνικά έχει αρχίσει το προσφυγικό, το οποίο υπάρχει μια στήριξη προς αυτούς τους ανθρώπους από την Ευρώπη και είναι ένας λόγος παραπάνω να αντιδράσουν. Αλλά θεωρώ ότι πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Κατά καιρούς περνώντας από τη Μηλιά είδα και όποια ώρα και αν πέρασα τις ημέρες είδα και αστυνομία. Φυλάσσεται ναι. Δηλαδή και με αστυνομία το χώρο. Ναι, κοιτάξτε, η αστυνομία είναι καθημερινά εκεί με φύλαξη με δύο άτομα μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι που είναι το ωράριο. Ανάλογα την περίοδο και το πόσο άνεση σε προσωπικό υπάρχει, έχουμε και 24 ώρες το 24ωρο φύλαξη. Αλλά έχει περιπολία σε όλο το 24ωρο. Περιπολία ούτως ή άλλως υπάρχει, απλά υπάρχουν και περίοδοι που έχουμε μόνιμα φύλαξη. Έχουμε δηλαδή αστυνομικό στην είσοδο της δομής. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τζίμα και το τοπικό ΑΛΦΑΤΑΦ. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό σε όλες τις δομές. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί. Έχουμε άψογη συνεργασία με τον κύριο Τζιμά. Όποτε του έχω ζητήσει τη συνδρομή, ήταν πάντα παρόν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει αυτό παντού. Έτσι, λόγω έλλειψης προσωπικού, πολλές δομές μένουν αφύλακτες σε ένα διάστημα. Εδώ είμαστε μια δομή που έχει, αν είναι εφικτό και 24 ώρες το 24ωρο, αστυνομική φύλαξη απ' έξω. Να πω βέβαια ότι. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση λίγο με αυτό που είπα πριν, το θέμα της ασφάλειας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η αστυνομία εκεί. Απλά εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας τόσο στους κατοίκους, ότι υπάρχει ένα περιπολικό εκεί, οπότε οποιαδήποτε στιγμή, αν συμβεί κάτι, θα μπορέσει να παρέμβει, αλλά εμπνέει και μια αίσθηση ασφάλειας και προς τους κατοίκους των δομών. Γιατί μην ξεχνάμε, οι περισσότεροι, όπως σας είπα, είναι άνθρωποι με οικογένειες. Το αν υπάρχουν ένα-δύο ταραχοποιητικά στοιχεία ή παραβατικά στοιχεία μέσα σε μια δομή. Μην θεωρείτε ότι οι άλλοι θέλουν να τους καλύψουν ή τους θέλουν δίπλα τους. Σας πληροφορώ ότι έχουμε κάποιες περιπτώσεις, είναι ένα χωριό. Υπάρχει και το κλεφτρόνι, υπάρχει και ο τσαμπουκάς, υπάρχει. Ο τζόρας που λέμε. Σας πληροφορώ ότι οι ίδιοι οι ωφελούμενοι έρχονται πολλές φορές και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτός δημιουργεί πρόβλημα. Δεν τον θέλουμε. Ο Χασάν είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι, δεν θέλουν να τον. Ξέρετε, για αυτούς ένα ταξίδι είναι. Είναι ένα σταθμός αυτή τη στιγμή. Δεν Άρα. Έχουν λόγο ούτε να αντιδρούν, ούτε να παρανομούν, ούτε να. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει ένα ταραχοποιό στοιχείο, ένα. Ό,τι ορίζει ο νόμος. Παραβατική, τέλο πάντων. Ό,τι ορίζει ο νόμος. Δεν υπάρχει, ό,τι ορίζει ο νόμος. Τι εννοείται, ό,τι ορίζει ο νόμος. Το τσιμπάνε από την αστυνομία και τον πάνε πού. Κανονικά, ό,τι ορίζει ο νόμος. Μα υποτίθεται ότι δεν έχει χαρτιά αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει. Κοιτάξτε, ο ετών άσυλο. Έτσι, σημαίνει ότι ενδεχομένως να αναγνωριστεί και να έχει πλέον τα ίδια δικαιώματα περίπου με μένα και με εσάς. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν κάποιος κλέψει, δεν θα τον βάλω 10 χρόνια φυλακή προφανώς, θα καταδικαστεί και αν προκύψει κάτι θα καταδικαστεί με τον ίδιο τρόπο που θα καταδικαστώ εγώ ή κάποιος άλλος. Τώρα, αν είναι τον άσυλο και υπάρξει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, ενδεχομένως να έχει πρόβλημα και στην απόφασή του. Αλλά θέλω να πω ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Δεν τους ξεχωρίζει ο νόμος αυτός. Γιατί πολύ, και αυτό ακούγεται πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή, για τις μάσκες, να πω και να έρθουμε και στο COVID, γιατί ακούγονται πολύ ότι δεν ισχύει για τους μετανάστες και για τους ωφελούμενους και για τους ζητούντες άσυλο, ισχύει μόνο για τους Έλληνες. Μεγάλο λάθος. Εμείς στη δομή, από το Σεπτέμβριο, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα σκληρά μέτρα, ας πούμε, για τη χώρα, από το Σεπτέμβριο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας εντός της δομής, τόσο από το προσωπικό, όσο και από τους ωφελούμενους. Και η αστυνομία απ' έξω να επιτηρεί. Άρα τα μέτρα.
Πείτε μου ότι τους έχουν και πιο αυστηρά. 300 ευρώ να πληρώσουν γιατί δεν φοράνε μάσκα. Έχουν κάποια πρόστιμα τώρα. Τι να σας πω. Όταν μου λέτε ότι παίρνουν 300 ευρώ σύνολο το μήνα, πού θα τα βρουν τα 300 να πληρώσουν τη μάσκα. Κοιτάξτε, αν αποκτήσουν άφημη και άσυλο, εκτός, μετά θα πάνε στο άφημη τους. Οπότε, εκτός αν είναι κάποιοι από αυτούς εκεί μέσα οι οποίοι έρχονται από ευκατάστατες οικογένειες. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά όπως και να έχει, ο νόμος είναι για όλους. Δηλαδή δεν θα ξεχωρίσουμε τον ετών άσυλο από τον Έλληνα, σαφώς είναι ίδιος για όλους. Έχετε και ευκατάστατος έτσι. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις, βέβαια. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι είναι καθώς πρέπει άνθρωποι. Οι οποίοι μένουν στη... Καλά, όλοι είναι καθώς πρέπει, μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι ας πούμε. Οι οποίοι μένουν στη δομή, ή ας ήταν να μείνω κάπου έξω από τη δομή. Έχουμε και ανθρώπους που μένουν στη δομή, αλλά πάρα πολλοί φεύγουν, είτε νοικιάζουν μόνοι τους. Όταν δηλαδή κάποιος έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει μόνος του, δεν θα μείνει στη δομή. Πηγαίνει και νοικιάζει μόνος του. Έχει αυτή τη δυνατότητα και να συνεχίσει τις διαδικασίες του ασύλου του, έτσι. Μάλιστα. Δικαιούται δηλαδή να παραμείνει. Είπατε κάτι προηγουμένως και μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα τελευταίο για μένα, εκτός αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Σε περίπτωση που δεν παίρνει τα χαρτιά του, που δεν παίρνει το άσυλο το οποίο αιτείται, ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί μετά ο πρόσφυγας? Κοιτάξτε, παίρνει την απορριπτική, μετά έχει δικαίωμα ένστασης, οπότε πάμε σε β' βαθμό. Εκεί είναι μια απόφαση β' βαθμού. Εντάξει, το νομικό πλαίσιο ενδεχομένως να μην το εξηγήσω ακριβώς, αλλά να σας πω περίπου το τι συμβαίνει. Αν, έχει και αν προχωρήσει τελικά σε ένσταση και πάει σε δεύτερο βαθμό να εξεταστεί το αίτημά του, στην περίπτωση που θα απορριφθεί σε δεύτερο βαθμό, τότε έχει ένα χρονικό περιθώριο να αποχωρήσει από τη χώρα και να πάει στην χώρα από την οποία προήλθε, που είναι η Τουρκία. Υπάρχει βέβαια και το πρόγραμμα, το AVRR, το οποίο στηρίζεται από το, σε συνεργασία με το Υπουργείο, στηρίζεται από το Δημοσίο. Να αποχωρήσει και ο εθελός και να πάει στην Τουρκία. Ναι. Κανονικά αυτό πρέπει. Αν δεν αποχωρήσει στο διάστημα, μετά πρέπει να απελαθεί. Να απελαθεί προς τα πού όμως? Προς τη χώρα από την οποία ήρθε. Αλλά Τουρκία. Στην Τουρκία πρέπει να γυρίσει. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι, επίσης είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ξέρετε. Έτσι ακριβώς. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά να πω ότι υπάρχει και το πρόγραμμα το AVRR, το οποίο είναι το πρόγραμμα της εθελούσιας επιστροφής. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με τη συμμετοχή του Υπουργείου, βέβαια, με τη συνδρομή του Υπουργείου. Προχωράμε σε εθελούσια επιστροφή. Αν κάποιος δηλαδή για κάποιο λόγο θέλει να επιστρέψει στη χώρα του, έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να τον βάλει σε ένα αεροπλάνο και να τον στείλει πίσω για να μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια εκεί από όπου ξεκίνησε. Έτσι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι πάει καλά, μπορώ να πω, ότι έχει αρχίσει και προχωράει. Και στη δομή τη δική μου έχουμε κάποιες περιπτώσεις που αποφάσισαν να επιστρέψουν. Και να σας πω και κάτι, η αλήθεια είναι ότι αν ηρεμήσει η κατάσταση προς την Μέση Ανατολή, εγώ θεωρώ ότι αρκετός κόσμος θα θελήσει να επιστρέψει. Δεν φεύγει κάποιος από το σπίτι του επειδή απλά δεν του αρέσει. Είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έχουμε κύμα, δει πολλά και για χιλιάδες ανθρώπους. Είμαστε λίγοι επιφυλακτικοί. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία μέσα σε αυτό το μπούγιο, να το χαρακτηρίσω έτσι, να περάσουν και αυτοί στη χώρα. Αλλά γενικότερα, αν δείτε και συνομιλήσετε λίγο με αυτούς τους ανθρώπους και με τις οικογένειες, θα δείτε ότι για αυτούς είναι κάτι αναγκαστικό και είναι ένα ταξίδι με σταθμό αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, κύριε Κατανά. Έχουν περάσει ήδη 40 λεπτά που συζητάμε και δεν θέλω δεν το κατάλαβα να σταματήσω γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Όμως, πριν κλείσω, θέλω να πείτε ένα κομμάτι ακόμα και θα σας δεσμεύσω να ξαναρθείτε. Γιατί θα έχουμε πράγματα να πούμε. Βέβαια. Και το ίδιο στούντιο την επόμενη φορά. Και αν υπάρχει κι άλλος καλεσμένος να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, θα ήταν πολύ όμορφο. Να τελειώσουμε αυτό το κορονοϊό για να μπορέσουμε να κάνουμε και τραπέζια μεγάλα, με debate και με τέτοια. Θα ήταν πολύ ωραία, βέβαια. Πείτε μου λιγάκι δύο πράγματα για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Είδαμε μέσα στα Χριστούγεννα, στο χώρο που γινόταν τα drive-thru COVID test, φορτηγά να ξεφορτώνουν και να μοιράζουν φαγητό σε 2.500 οικογένειες. Αν δεν κάνω λάθος, πείτε μας ακριβώς τι είναι αυτό το πρόγραμμα, ποιες είναι οι δράσεις του μέχρι τώρα και ποιες οι άμεσα μελλοντικές. Ωραία. Εγώ είμαι εντεταλμένος σύμβουλος στο ΤΕΒΑ, όπως αναφέρατε και στην αρχή. Ανοίγει στην αντιδημαρχία του κυρίου Τσαλού. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τον κύριο Τσαλό για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά που είχαν παραμείνει στα ταμεία του Δήμου. Πετύχαμε τελικά να προλάβουμε, γιατί ήταν μεγάλο το στοίχημα για μας, να προλάβουμε τη διανομή πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα, το καταφέραμε, το πετύχαμε. Μέσα
σε μια δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο, αλλά και για το πώς θα γινόταν η διανομή, γιατί λόγω των μέτρων έπρεπε να βρούμε μια καλή λύση για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει με τους κανονισμούς που έχει επιβάλει το κράτος. Αποφασίσαμε να γίνει στο χώρο της Εμποροπανηγύρης, ενώ παλιότερα γινόταν στο χώρο του ΤΕΗ, στην αποθήκη του Δήμου, και να γίνει με την μέθοδο του drive-thru. Δηλαδή, ερχόταν ο ωφελούμενος με το αυτοκίνητό του, έδινε το όνομα τεπώνυμο του, υπέγραφε ότι ήρθε να παραλάβει τα πράγματα, προχωρούσε παρακάτω και χωρίς να κατέβει καν από το αυτοκίνητό του, υπήρχε προσωπικό εκεί πέρα που του φόρτωνε τα πράγματα στο αυτοκίνητο. Ωφελούμενοι, να πω κάτι που ξέχασα πριν, ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος είναι όσοι παίρνουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν μοιράζει δηλαδή ο Δήμος όπου θέλει, να το τονίσουμε αυτό. Έτσι, είναι συγκεκριμένοι ωφελούμενοι με λίστα από το Υπουργείο. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια πολύ επιτυχημένη διανομή. Ετοιμάζουμε δεύτερη διανομή σύντομα. Για πόσο τόνους φαγητό μοιράσατε τα Χριστούγεννα? Σκεφτείτε ότι περίπου η κάθε οικογένεια, ο κάθε ωφελούμενος ανάλογα το πλήθος του νοικοκυριού, έπαιρνε από 100 μέχρι 150 κιλά πράγματα. 100 έως 150 κιλά πράγματα. Η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, κάνετε τον πολλαπλασιασμό μόνοι σας. Ναι, 2.500 περίπου οικογένειες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όντως... 2.500 οικογένειες, όχι 2.500 άνθρωποι. Ωφελούμενες οικογένειες. Ναι. Κάποιο μπορεί να είναι, δηλαδή τα ανήλικα μέλη ας πούμε, δεν είναι ωφελούμενα. Έτσι, ναι. Είναι ο πατέρας ωφελούμενος και βέβαια τραβάει μαζί του και την υπόλοιπη οικογένεια. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιράσαμε πάρα πολύ. Καταφέρατε λοιπόν και το κονδύλι αυτό το εκμεταλλευτήκατε. Ναι, το εκμεταλλευτήκαμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η διανομή ήταν απολύτως επιτυχημένη. Ωραία. Ετοιμάζουμε δεύτερη διανομή τώρα. Το λέω τώρα εδώ σε εσάς. Ελπίζουμε να γίνει μέσα στο Φεβρουάριο. Όχι, ελπίζουμε, θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο, αλλά κοιτάμε τώρα ακριβώς αν θα προλάβουμε αρχές. Μέσα Φεβρουάριο, κάπου εκεί. Παρόμοιο μεγέθος. Παρόμοιο μεγέθος, ίσως και λίγο μεγαλύτερη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πιεστήκαμε πάρα πολύ για να προλάβουμε πριν τα Χριστούγεννα και δεν μοιράσαμε όλα τα πράγματα που δικαιούνται ωφελούμενοι. Στη δεύτερη συνταγή θα έχει ακόμα κάποια πράγματα, τα οποία στην πρώτη δεν προλάβαμε να τα έχουμε μέσα. Ωραία. Γιατί δεν προλάβαν οι προμηθευτές να μας τα παρέχουν. Ωραία. Ήταν και για αυτούς τελευταία στιγμή, οπότε και αυτοί δώσανε τον άδωλο τους. Τα καταφέραμε και έχουμε ως στόχο κάθε 2 μήνες περίπου να κάνουμε διανομή τροφίμων μέχρι το τέλος του 2021. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Λοιπόν, κύριε Κατανά, εγώ πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και μάλιστα το τραβήξαμε αρκετά, βλέπω. Ναι. Θα σταματήσω εδώ τη συνέντευξη αυτή. Είμαι καλυμμένος, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να προσθέσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που βρεθήκατε σήμερα εδώ πέρα. Να ξαναθυμίσω ότι είμαστε σε 2 διαφορετικά στούντιο, γι' αυτό και ο λόγος που δεν φοράμε μάσκες. Είμαστε στο στούντιο 1 και στο στούντιο 2 της Kappa Web TV. Για να κρατάμε και να αντιρρούμε και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας, γιατί ο COVID ακόμα δεν τελείωσε από τη ζωή μας. Έτσι, είναι ακόμα εδώ και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το τρίτο κύμα, το οποίο είναι έξω από την πόρτα μας. Βέβαια, είπαμε ότι ο εμβολιασμός μπορεί να βοηθούσε σε αυτή την κατάσταση, αλλά βλέπουμε και εκεί να περπατά τα πράγματα με αργούς ρυθμούς. Άλλη κουβέντα, άλλη ιστορία δεν σας αφορά. Και πάλι σας ευχαριστώ λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Παρακαλώ το βήμα σε εσάς. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά. Εννοείται ότι είμαι παρόν όποτε θέλετε κάποια στιγμή να ξανασυζητήσουμε ένα θέμα. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμαστε, οπότε συζητήσαμε αρκετά θέματα και γι' αυτό ίσως να χρονοτριβήσαμε λίγο. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε και μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση. Ναι, κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε το πρόγραμμα. Πάντως, εγώ χάρηκα που ξεκαθαρίσαμε για το πρόγραμμα Εστία κάποια πράγματα. Ναι, και εγώ ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όσο για την κατάσταση τη δομή εκεί πέρα, τι συμβαίνει. Γιατί αυτά τα 2 θέματα, το προσφυγικό γενικότερα, είναι ένα θέμα το οποίο την κοινωνία μας... Είναι η καυτή πατάτα, κακά τα ψέματα. Η οικονομία και το προσφυγικό είναι η καυτή πατάτα. Δεν το συζητάμε. Τώρα, όποιος αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι, θα ακούσει και λόγια. Έτσι, ήμουν προετοιμασμένος, το ήξερα, το ανέλαβα, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ξέρω γιατί το ανέλαβα, ξέρω τι κάνω, ξέρω με τι στόχο το έχω ξεκινήσει. Οπότε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με τη στήριξη της κυβέρνησης, βέβαια, η οποία και αυτή κάνει φοβερά βήματα, αναλάβουμε την καυτή πατάτα και την προχωράμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πάλι ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι αυτή την ώρα. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον διπλανό σας και να φοράτε και μάσκα. Γεια σας.